μια άλλη απορία, δεν ξέρω από πού προέρχεται και πώς εξηγείται η λέξη θρησκεία. Φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς με εκλαμβάνετε ότι είμαι και φιλόλογος. Ναι, ότι έχω φιλολογικές γνώσεις, ότι θα μπορούσα να απαντάω σε όλα. Θυμόσαστε μία εκπομπή στο ραδιόφωνο παλιά, πολύ πρώτου 60, που έλεγε «αυτός που σε όλα απαντά». Αγαπητοί μου, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι αυτός που σε όλα απαντά. Σίγουρα. Αλλά επειδή ερήφθη αυτή η απορία, ανέτρεξα σε διάφορα λεξικά, δεν βρήκα τίποτα. Κάποια στιγμή θυμήθηκα, αν και το έχω ατελές το έργο αυτό, είναι το λεξικό του Σουίδα. Αυτός είναι βυζαντινός ο Σουίδας. Έχω τους τρεις πρώτους τόμους, δεν έχω τους υπολείπους. Ευτυχώς όμως περιείχε το λίμα η λέξη θρησκεία. Και επειδή είναι ένα ιδιότυπο λεξικό, μπορούμε να πούμε ένα προδρομικό λεξικό των λεξικών των νεωτέρων χρόνων, δεν έχει το στυλ όπως έχουμε τον τύπο, τη μορφή που έχουμε τα σύγχρονα λεξικά. Βέβαια είναι κατά αλφαβητική σειρά, αλλά αν κανείς το έχει θα το δει, είναι ιδιότυπο λίγο. Και βρήκα τα εξής: θρησκεία, ίσον η λατρεία, θρησκεύει, θεοσεβεί, υπηρετεί το Θεό. Και έχει τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια κατά πόσο ένας ετυμολόγος το τι με ύψιλον, δηλαδή αυτός που ασχολείται με την ετυμολογία των λέξεων, κατά πόσο θα μπορούσε να το δεχθεί ή όχι, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Εγώ μόνο θα σας πω τι βρήκα εκεί. Λέει, λέγεται γάρ ως ορφεύς θράξ, πρώτος ετεχνολόγησε τα Ελλήνων μυστήρια, και το τιμάν θεών θρησκεύειν εκάλεσαν ως θρακίας ούσης της ευρέσεως, ή από του Θεού δερκεύειν ο εστίν οράν. Δεν σας το εξηγήσω. Λέγεται ότι πρώτος ο ορφεύς, έχουμε βέβαια όπως είναι γνωστό τα λεγόμενα ορφικά μυστήρια, τα οποία χρονικώς προηγούνται μάλιστα των Ελευσινίων μυστηρίων που ετελούνται στην Ελευσίνα, τα μυστήρια της Δήμητρος και της λεγόμενης κόρης, δηλαδή της Περσεφόνης, ότι ο ορφεύς ή το μύστης είχε δημιουργήσει, λέει, πρώτος ετεχνολόγησε τα Ελλήνων μυστήρια. Είναι ο πρώτος ο οποίος εδώ τεχνολογεί, ας χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, τα μυστήρια των Ελλήνων, ο οποίος ορφεύς έζησε εις την Θράκην ή το Θράξ εις την Θράκην. Για το να τιμάει κανείς το Θεό, το εκάλεσε θρησκεύειν, ότι θρησκεύει κανείς, από την χώρα που ευρίσκεται, τη Θράκη, ως θρακίας ούσης της ευρέσεως. Ότι δηλαδή επενοήθη αυτή η λέξη θρησκεία από την λέξη θρακίαν, από τη Θράκη δηλαδή, επειδή πρώτος αυτός τεχνολογεί τη λέξη θρησκεία ως πρώτος μύστης των Ελλήνων. Ώστε λοιπόν θρησκεία θέλει να μας πει ότι έχει ρίζα την Θράκη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αληθεύει, σας είπα, ένας σύγχρονος ετυμολόγος, αν το δεχθεί ή όχι. Ή λέγει από του Θεού δερκεύειν ο εστίν οράν. Το ήμα δέρκιν ή δέρκομαι, και το ενεργητικό και το μέσο, θα πει δέρκο και δέρκομαι, θα πει οράν, θα πει βλέπει, αυτός που βλέπει το Θεό, αυτός που έχει μία θεωρία του Θεού. Αυτά
μας λέγει το λεξικό του Σουίδα.